αστυνομίας αλλά και συλλήψεις τερματίστηκε τα ξημερώματα η κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία συνέλαβε 11 καταληψίες, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Τώρα 4 τα ξημερώματα αστυνομικοί μπαίνουν τρέχοντας στον χώρο του Πανεπιστημίου, συλλαμβάνοντας τους καταληψίες εντός των εγκαταστάσεών του. Θέλουν να δώσουν τέλος στη δίμηνη και πλέον κατάληψη από τους εργολαβικούς υπαλλήλους. Καταδικάζουμε την διοίκηση του Πανεπιστημίου που σε εργαζόμενους που δουλεύουν για το ψωμάκι τους έστειλε τα ΜΑΤ να τους πάρει μέσα. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος απήγγειλε την κατηγορία της διατάραξης και αιτίας ειρήνης. Συναδελφοί τους και φοιτητές που συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο έκαναν πορεία διαμαρτυρίας προς τα δικαστήρια σε ένδειξη συμπαράστασης. Τι να πω, μια άδικη σύλληψη. Δεν έχω τίποτα να πω, παιδιά είμαστε κουρασμένοι. Να είστε καλά. Ο αγώνας συνεχίζεται. Να σταματήσει κάθε δίωξη και στους φοιτητές αλλά και στους εργαζόμενους. Την επιχείρηση αστυνομίας καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλώντας την αντίδραση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η παραβίαση του ασύλου, η επιστράτευση της καταστολής δεν επιλύουν τα οξύτατα λειτουργικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική λιτότητας και περικοπών των μνημονίων. Το πανεπιστημιακό άσυλο είναι άσυλο ιδεών και μόνον, αλλά δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να το εκλαμβάνει ως άσυλο πάσης μορφής παρανομιών. Η αστυνομία όφιλε να επέμβει νωρίτερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προτού μεταβληθεί σε χωματερή γεμάτη ποντίκια και τοξικά απόβλητα. Το ΚΚΕ καταδικάζει την επέμβαση των ΜΑΤ και τη σύλληψη 11 αγωνιζόμενων απολυμένων και απλήρωτων εργατών που διεκδικούν την πληρωμή των δεδουλευμένων τους και το δικαίωμά τους στην εργασία. Οι 11 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν τη Δευτέρα στο αυτόφορο.